φορές πιάνομαι να παίξω τον μπουζούκι σε ένα χώρο που είναι πολύ κρύο και έχει μείνει ήδη τον μπουζούκι εκεί και δεν βγάζει νότα. Τίποτα, σαν σπασμένες νότες είναι, παγωμένο. Οπότε εγώ χρησιμοποιώ αυτό το κόλπο, γι' αυτό βάζω αυτό το βίντεο, αν κάποιος τον ενδιαφέρει. Βέβαια θα ακουστούν πολλές γνώμες, θα πούνε τι κάνεις εκεί, θα πάθει τον μπουζούκι, θα ξεκολλήσει. Τίποτα δεν παθαίνει. Πριν πω γι' αυτό που θα κάνουμε τώρα στην πράξη, παλιά τα χέρια μου που έπαιζα στα μαγαζιά κολούσε το χέρι το αριστερό, δεν έδρωνε το χέρι μου και έμεινε ο υδρότας απάνω, το καλοκαίρι ειδικά, μεγάλο μαρτύριο. Και λέω και εγώ θα πάρω λάδι, φυσικό λάδι της ελιάς, άνοιγα τις χορδές, πολύ λίγο και το σκούπιζα κατευθείαν. Ίσα ίσα, λαδός τα σχήρα. Πετούσε. Όλοι μου λέγανε τι πάει να κάνεις εκεί, θα ποτιστεί με λάδι τα σχήρα και θα μου ντύνει, θα χαλάσει. 27 χρόνια έπαιζα, τίποτα δεν έπαθα, ποτέ τίποτα. Και γύρισε και βγήκε στο εμπόριο λάδι με λεμόνι. Είναι πολύ καλό. Οπότε καλά είναι να έχουμε τη δικιά μας γνώμη και ο καθένας λέει τη δικιά του γνώμη και το βάλουμε σε εφαρμογή. Αυτό που θα σας δείξω τώρα, το έχω βάλει εγώ ήδη στην εφαρμογή. Εφόσον είναι κρύο το μπουζούκι και δεν παίζει, το παίρνεις, το πας σε ένα σομπάκι κοντά, σε ένα καμινέτο. Δεν τα αφήνεις πολλή ώρα σε ένα μέρος, το γύρεις γύρω-γύρω. Ένα πανί. Ξεφανίζει τη γρασία από πάνω το ξύλο. Αρχίζει και ξεραίνεται. Δεν τα αφήνουμε πολλή ώρα σε ένα μέρος. Δεν ξεκολλάει. Πρέπει να είναι πολύ δυνατή η ζέστη για να μπορεί να το ξεκολλήσει. Καμία σχέση. Κανονικά, αυτό θέλει τώρα ακόμα λίγο. Οπότε το βάζεις όσο καταλαβαίνει, φτάνει να μην είναι παγωμένο και να φύγει η υγρασία. Μέρα με τη νύχτα. Δοκίμασε το.